κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω και πάλι για την αγάπη που μου δείχνετε με τα μηνύματά σας και με τα τηλέφωνά σας. Να είμαι εδώ πέρα, θα είμαι εδώ πέρα κάθε Σαββατοκύριακο όσο αντέχω. Και βέβαια όσο έχω και δίπλα με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον φίλο μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερβολικό, αλλά το δέχομαι ως μια φιλική εκδούλευση. Μια απόλυτα ειλικρινή. Πραγματικά είναι οι Κυριακές το βράδυ του κύριου Μητρόπουλου, που πρέπει να είμαι πάρα πολύ ευχάριστα. Μαθαίνουμε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από αύριο που ανοίγουν τα σχολεία και την επόμενη εβδομάδα κρίνονται πολλά. Με κομμένη την ανάσα κυβέρνηση και επιστήμονες, δημοσιολόγοι και επιδημιολόγοι θα παρακολουθούν καθημερινά τι θα γίνει με το άνοιγμα των σχολείων. Και στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, με τα αποτελέσματα που θα υπάρχουν, θα αποφασιστούν τα μέτρα. Εάν δηλαδή θα χαλαρώσουν τα μέτρα λιγάκι, να μπορούμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι, ή αν θα σφίξουν τα πράγματα χειρότερα. Βέβαια, να μην εκπλαγούμε, και το περιμένουν όλοι αυτό, ότι με το άνοιγμα των σχολείων θα υπάρξει ένα πικ, μια άνοδος μεγάλη, μια αύξηση μεγάλη των κρουσμάτων. Σήμερα είχαμε 18.000, αυτό δεν λέει τίποτα, διότι ήταν χθες Σάββατο, γιορτές, δεν γίνονται οι έλεγχοι που γινόντουσαν παλιά. Δεν μου λέμε ένα τίποτα το νούμερο ότι ξαφνικά από τις 50.000 πήγαμε στις 18. Προσέξτε τώρα τι πρέπει αύριο να γίνει το πρωί με τους γονείς και με τα σχολεία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από αύριο λοιπόν τα self-test κάθε εβδομάδα θα είναι 3 για τα παιδιά. 3. Τα ανεμβολίαστα μιλάμε. Τα εμβολιασμένα θα κάνουν τα δύο τεστ κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Άρα έχουμε 3 self-test για τα ανεμβολίαστα παιδιά, 2 για τα εμβολιασμένα κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Τα τεστ αυτά θα μοιράζονται δωρεάν, θα παίρνονται δωρεάν από τους γονείς τους από τα φαρμακεία. Εάν δεν έχουν τα φαρμακεία, θα τους έχουν στα σχολεία απ' έξω, εκεί που θα γίνει το έλεγχος. Και στη χειρότερη περίπτωση, εάν δεν έχουν ούτε σχολεία self-test, τότε θα αποτείνονται οι γονείς στο Δήμο της περιοχής για να πάρουν από το Δήμο δωρεάν τα τεστ αυτά. Πάμε παρακάτω. Τι θα γίνει εάν υπάρξει κρούσμα μέσα στην τάξη? Αυτόματα θα ελεγχθούν όλοι οι μαθητές. Όχι μόνο αυτοί που είναι δίπλα, δεξιά, αριστερά, πίσω από αυτόν που θα νοσήσει. Όλοι οι μαθητές της τάξης θα περάσουν από έλεγχο να δουν εάν έχουν κολλήσει ή όχι. Από εκεί και πέρα, εάν τα κρούσματα είναι 50% συν 1 σε κάθε τάξη, η τάξη κλείνει και τα μαθήματα πια γίνονται από την τηλεόραση, τηλεοπτικά. Επίσης, κάθε πέντε μέρες, δηλαδή και όλοι οι ανεμβολίες, οι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 μέρες. Αυτό αν υπάρξει κρούσμα μέσα στην τάξη. Οι ανεμβολίες το επόμενο πενθήμερο, κάθε μέρα, θα κάνουν self-test για να δούνε αν κάποιοι από αυτούς κόλλησαν ή όχι. Το ίδιο θα γίνεται και με τους δασκάλους και με τους καθηγητές. 5 τεστ την εβδομάδα, δηλαδή καθημερινό τεστ, εάν σημειωθεί κρούσμα μέσα στην τάξη. Εδώ πέρα τώρα μπαίνει ένα θέμα. Θα είναι υποχρεωτική η μάσκα στα παιδιά μέσα και έξω. Δηλαδή και μέσα στο σχολείο, μέσα στις τάξεις και έξω από τις τάξεις. Πρέπει να φοράνε μάσκα τα παιδιά. Εδώ είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Όχι μόνο γιατί θα ταλαιπωρούν τα παιδιά μέσα στις τάξεις με τη μάσκα εδώ πέρα μπροστά να μην μπορούν να μιλήσουν. Έξω τι γίνεται. Ποιοι θα παρακολουθούν τα παιδιά αυτά, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που τρέχουν, παίζουν, κυνηγούνται μεταξύ τους. Ποιοι θα παρακολουθούν, ποιοι δάσκαλοι, ποιοι καθηγητές θα βγαίνουν στο προάβλιο να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα παιδιά αυτά που θα κατεβάζουν τη μάσκα για να παίρνουν αναπνοές καθώς τρέχουν και θα τους επιβάλλουν να την ξαναβάλουν. Αυτό το μέτρο, σωστό μεν, πολύ σωστό, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα εφαρμοστεί σε καμία περίπτωση. Από εκεί πέρα, να δούμε τώρα τι γίνεται με εφόσον ένας μαθητής, είπαμε, να έχει νοσήσει, πρέπει 5 μέρες να απόσυρει των μαθημάτων. Τώρα, πότε θα έχουμε την τηλεεκπαίδευση? Η τηλεεκπαίδευση θα γίνεται εάν η τάξη κλείσει λόγω των 50% συνένα μαθητών έχουν μολυθεί. Εάν ο δάσκαλος ή ο νηπιαγωγός νοσήσει και δεν υπάρχει αναπλήρωση από άλλο, δηλαδή αν ο δάσκαλος ή ο δάσκαλος είναι, οι καθηγητές μπορούν να αναπληρωθούν και από άλλους, αλλά συνήθως οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, αν αρρωστήσουν και δεν υπάρχει κάποιος να τους αναπληρώσει, τότε πραγματικά κλείνει το σχολείο και γίνεται η τηλεεκπαίδευση από το σπίτι. Και αν είναι θετικός κάποιος μαθητής, αλλά θέλει να παρακολουθεί τα μαθήματα με τηλεεκπαίδευση, και αυτό επίσης επιτρέπεται.
Αυτά για αύριο. Από εκεί πέρα, από την 1η Φεβρουαρίου, κάθε 1η Φεβρουαρίου, αν έχουμε εμβολιαστεί 7 μήνες πριν, το εμβόλιο πλέον δεν ισχύει. Άρα λοιπόν όσοι συμπληρώσουν 7 μήνο από τον τελευταίο εμβολιασμό, πρέπει άμεσα να ξαναεμβολιαστούν, διότι θα λύγει η προθεσμία όπου αυτό το δικαιολογητικό θα είναι σταθερό για να το χρησιμοποιήσουν. Σημειώνω εδώ πέρα ότι σε 40 περίπου μέρες υπολογίζουν να έχει αποκλιμακωθεί το σερωτικό πέρασμα του όμικρον, της παραλλαγής του όμικρον. Η κυβέρνηση έχει μοντέλα Ελλήνων και ξένων ότι το κρίσιμο διάστημα θα είναι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και το πρώτο του Φεβρουαρίου. Το δύσκολο διάστημα θα είναι για το ΕΣΥ μέχρι το Μάρτιο. Δηλαδή, λόγω εορτών, λόγω σχολείων που ανοίγουν, υπάρχει λόγω της υπερμεταδοτικότητας του όμικρον. Μέχρι περίπου τις 15 Φεβρουαρίου θα έχουμε νούμερα πολύ υψηλά σε ό,τι αφορά τα κρούσματα. Από εκεί και πέρα περιμένουν οι επιστήμονες και αυτοί που μελετάνε το πρόβλημα της επιδημίας, θα αρχίσει να υπάρχει μια ανακάμψη των αριθμών και των προβλημάτων, των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων, και το καλύτερο θα φτάσουμε σε ένα σημείο περίπου το τέλος Φεβρουαρίου, όπου εκεί πέρα με το καλό σενάριο που υπολογίζουν θα έχουμε φτάσει σε μια εκτόνωση της επιδημίας. Τώρα, για όλα αυτά έχουμε στο Skype την καθηγήτρια επιδημιολογίας, την κυρία Αθηνά Λινού, που άρτια φιχθήσα από την Αμερική. Καλησπέρα κυρία Λινού και καλή χρονιά να έχουμε. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σε όλους. Η κυρία Λινού, κυρίες και κύριοι, είχε πάει στην Αμερική για να δει και τα παιδιά της και βεβαίως έζησε και εκεί την κατάσταση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Ποια εικόνα έχετε, τι είδατε στην Αμερική, τι γίνεται εκεί πέρα, για να δούμε τι κάνουμε κι εμείς εδώ. Εκεί υπάρχει τεράστια αύξηση των κρουσμάτων, όπως και εδώ. Mm-hmm. Τώρα τελευταία φαίνεται ότι αυξάνονται λίγο, κυρίως στις πολιτείες που είχαν νωρίτερα την αύξηση των κρουσμάτων. Υπάρχει και αύξηση στις μονάδες εντατικής και σε θανάτους, αλλά όχι δραματική. Οπότε αυτό μας οδηγεί στο να μην εφησυχάζουμε. Στα σχολεία πολύ πιο γρήγορα από μας κλείνουν τμήματα σε περίπτωση που υπάρχουν είτε 1-2 κρούσματα σε κάθε τμήμα είτε πολλαπλά κρούσματα σε όλα τα τμήματα ή σε περισσότερα του ενός τμήματα. Αλλά εκείνο που ανησυχεί περισσότερο είναι κυρίως στα σχολεία αλλά και σε άλλους χώρους παροχής υπηρεσιών, είναι ότι μεγάλο μέρος των εργαζομένων, εκπαιδευτικών άλλων εργαζομένων, νοσούν, και όταν νοσούν δημιουργείται έλλειψη και αναγκάζονται να κλείσουν τα σχολεία για αυτόν τον λόγο. Όχι για το ότι τα παιδιά θα νοσήσουν. Μάλιστα, κατάλαβα. Δηλαδή μια κατάσταση περίπου σαν τη δική μας, αλλά μάλλον αυξημένη, μάλλον διωγγωμένη από ό,τι εμείς εδώ. Ανάλογα με την πολιτεία. Έτσι, και βέβαια και οι άνθρωποι αποφεύγουν εντελώς να μπαίνουν σε καταστήματα. Όλα τα μεγάλα καταστήματα λειτουργούν παράλληλα και με παράδοση σε ένα σημείο. Δηλαδή παραγγέλνεις ό,τι θες να αγοράσεις μέσω διαδικτύου και σου το πληρώνεις με την κάρτα σου και σου το παραδίδουν έτοιμο αφού σε ειδοποιήσουν τι ώρα μπορείς να πας, και έτσι προσπαθούν να μειώσουν τη διασπορά. Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι μαθαίνω, έκανα ένα ρεπορτάζ σήμερα και έμαθα ότι στα χέρια της κυβέρνησης είναι δύο σενάρια, το καλό και το κακό. Στο καλό σενάριο υπολογίζουν ότι θα περάσουμε ένα πολύ δύσκολο δίμηνο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος, αλλά τον Μάρτιο θα αρχίσει να υπάρχει μια αποκλιμάκωση και θα φτάσουμε σε κάποιες καλές στιγμές περί το τέλος Μαρτίου. Συμφωνείτε με αυτή το σενάριο το καλό ή υπάρχει κάτι διαφορετικό? Αυτό πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά μέχρι τότε πρέπει όλοι να παίρνουμε πολύ αυστηρά προσωπικά μέτρα και ταυτόχρονα να σπέβδουμε να εμβολιαζόμαστε και κυρίως να εμβολιαστούν και τα παιδιά, γιατί στα παιδιά από 5 μέχρι 12 είναι ελάχιστος ο αριθμός των παιδιών που έχουν εμβολιαστεί και ακούγεται ότι δεν υπάρχει και διαθεσιμότητα ραντεβού για τον εμβολιασμό των παιδιών. Οπότε και αυτό πρέπει να φροντιστεί γρήγορα.
Τώρα, η εικόνα είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, υπάρχει η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, η οποία προκαλεί και προκάλεσε θανάτους πολλούς, διασωληνωμένους πολλούς κλπ. Υπάρχει μετάλλαξη ομικρών που είναι πιο μεταδοτική, αλλά πιο προκαλεί η ποιότητα της μορφής νόσηση. Στη συνέχεια του πράγματος, και επειδή είμαστε σε μια εποχή που η ομικρών κυριαρχεί πλέον στην Ελλάδα τουλάχιστον, πιστεύετε ότι θα απορροφήσει κατά κάποιο τρόπο τη ΔΕΛΤΑ, θα τη σβήσει τη ΔΕΛΤΑ η ομικρών στην πορεία των πραγμάτων? Το πιο πιθανό ναι. Γιατί αυτό που ελπίζουμε είναι ότι θα κολλήσει μεγάλη αριθμή του πληθυσμού όμικρον και άρα δεν θα μπορούν να κολλήσουν δέλτα. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε ότι η όμικρον μεταφέρεται και στους πρώην νοσήσαντες με άλλη μορφή, είτε με δέλτα είτε με προηγούμενο στέλεχος, και κολλάνε και η μη επαρκώς εμβολιασμένη πιο συχνά. Μάλιστα. Οπότε παρότι φαίνεται ότι η όμικρον μπορεί να γίνει και ενδυμική, δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα εξαφανίσει πλήρως τις προηγούμενες μορφές. Ελπίζουμε ότι θα γίνει, αλλά δεν το ξέρουμε. Τώρα, από 1η Φεβρουαρίου, όπως ξέρετε, λύγει η προθεσμία του εμβολιασμού στο επτάμηνο. Δηλαδή δεν θα ισχύουν τα πιστοποιητικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε και τα τρίτη δόση μετά την λήξη του επταμήνου. Δηλαδή, εγώ που έχω κάνει. Όχι, μιλάμε για τρίτη δόση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι για μετά την τρίτη δόση δεν υπάρχει κάποια οδηγία. Θεωρείται πλήρης εμβολιασμός. Αυτό βέβαια διαχρονικά μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτή τη στιγμή όποιος έχει κάνει τρεις δόσεις. Εμείς μένουμε ως έχουμε, λέει. Εμείς, ναι, γιατί εδώ πέρα και έχουμε... περιμένουμε τα... Είμαστε τριπλά εμβολιασμένοι και οι δύο και λέμε τι θα γίνει. Και εγώ το ίδιο, και οι τρεις. Να δούμε. Θα δούμε τώρα κάτι άλλο. Πάμε σε ένα φάρμακο. Έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 1.200, λέει, μονοκλονικές θεραπείες σε ασθενείς. Τι προσφέρει αυτή η μονοκλονική, το φάρμακο, και πώς αποφασίζετε και από ποιον, εάν θα το πάρει κάποιος ή όχι? Νομίζω ότι επειδή υπάρχει και έλλειψη και σε αυτά τα φάρμακα, αποφασίζεται ότι θα το πάρει κάποιος αν έχει υψηλό κίνδυνο να νοσήσει σοβαρά. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα γνώση και εμπειρία για το αν αυτά τα μονοκλονικά βοηθάνε καθόλου στην όμικρον. Είναι πιθανόν και να μην βοηθάνε. Επομένως, μιλάμε για τις άλλες μορφές, στις οποίες αν δοθεί το μονοκλονικό νωρίς, ο ασθενής περνάει πιο ήπια. Με ένεση, αυτό είναι ενέσιμο, είναι ενέσιμο το φάρμακο. Είναι ενέσιμο. Μιλάμε και για χαπάκια, τα οποία από ό,τι γνωρίζω δεν έχουν σε επάρκεια κυκλοφορήσει ακόμα. Τώρα, έχουμε παραλάβει και χάπια, 6.000 συσκευασίες από τις 10 που μας δίνουν από την Ευρώπη. Είναι χάπια μολνουπιραβίρης της ΜΕΡΚ. Ναι. Αυτό ναι. Το φάρμακο... Τι πού βοηθάει αν το πάρουμε σε χάπια? Αυτό πάλι βοηθάει σε αυτούς που είναι στην έναρξη της νόσου και υπάρχει πρόβλεψη ότι θα περάσουν δύσκολα, γιατί είτε έχουν υποκείμενα νοσήματα είτε δεν δημιουργούν αντίδραση. Ο οργανισμός δηλαδή δεν μπορεί να προφυλαχθεί από μόνος του. Αυτό μόνο αλλά και αυτό... Μόνο στα νοσοκομεία... Αυτό ακόμα... Ναι, στα νοσοκομεία προς το παρόν, αλλά και αυτό ακόμα δεν ξέρουμε πόσο βοηθάει στην όμικρον. Ναι, είναι αυτό της ΜΕΡΚ. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Λέω να ξεμπερδέψουμε τον κορονοϊό για να ασχοληθούμε με φιλοσοφικότερα θέματα. Διάβαζα κάτι ωραίες παρεμβάσεις του πατρός Δημητρίου Λινού. Ναι. Θρησκεία και υγεία, ναι, έτσι. Κυρία καθηγήτρια, έχω... δεν τη χάσαμε, γιατί και από την Αμερική εξέπεμπε. Ναι, είχε γίνει όσο μπορούσα. Λοιπόν, με δεδομένο αυτό μιλάνε και στην Αμερική και εδώ για αυτό το εμβολιαστικό apartheid. Οι τρεις μεταλλάξεις μας ήρθανε και ταλαιπωρούν τις εμβολιασμένες κοινωνίες, κυρία καθηγήτρια, είναι η Δέλτα από την Ινδία, η Όμικρον από την Αφρική, την Νότια Αφρική, και βεβαίως η του Καμερούν κλπ. Μήπως εφησυχάζομαι
προώρος και χωρίς τον ξέρω, δηλαδή αφού οι μεταλλάξεις ενδεχομένως και λόγω του ότι δεν σπάσαν οι πατέντες και λόγω ότι υπάρχουν πολλοί λαοί και χώρες με χαμηλό εμβολιαστικό ποσοστό, μήπως πρόωρα εφησυχάζουμε ή μπορεί να έρθει κάτι να μας ξαναταλαιπωρήσει? Αυτό είναι που εσείς έχετε μια πλανητική διάσταση και αυτή η μελέτη του θέματος. Μήπως κινδυνεύουν οι περισσότερο εμβολιασμένες κοινωνίες από αυτό που δυστυχώς δεν φταίνει οι άνθρωποι του τρίτου και τέταρτου κόσμου που τις κρατάνε έτσι, μήπως? Το άθροισμα των ανεμβολίαστων, είτε ζουν σε πλούσιες χώρες είτε σε φτωχές χώρες, είναι μεγάλο. Μάλιστα. Και λόγω αυτού υπάρχει ένας υποδοχέας, θα έλεγε κανείς, δηλαδή ένας πληθυσμός που μπορεί να υποδεχθεί και να δημιουργήσει πολλές μεταλλάξεις. Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει μετάλλαξη η οποία θα είναι και πολύ μεταδοτική και πολύ θανατηφόρα. Αυτό θα είναι το πιο καταστροφικό που μπορεί να συμβεί. Ναι. Και γι' αυτό θα πρέπει να κινητοποιηθούμε ανθρώπινα, να παράσχουμε το εμβόλιο σε όλους και ταυτόχρονα τρόπους προστασίας. Και αυτό που λένε, κυρία καθηγήτρια, ότι της προσδοκίας, με συγχωρείτε, όταν λένε ότι αν μείνουμε στην Ομικρόν και μετατραπεί, έτσι λένε, από πανδημία σε ενδημία θα τελειώνουμε, και αυτό φυσιολογικά αυτό εσείς το έχετε τεκμηριώσει. Αυτό είναι η πρώτη, ανέφερε η αμερικανική κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτή την ελπίδα ότι τίνει να γίνει το ενδημική, αλλά δεν είμαι σίγουρη 100%. Μάλιστα, γιατί μάλιστα. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στους ανεμβολίαστους στις δυτικές χώρες και στον τεράστιο αριθμό ανεμβολίαστων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλά στα χέρια μας. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Πήγα μια μέρα, μία από τις εγγονές μου στο σχολείο, φοιτή σε δημόσιο σχολείο, με μείγμα παιδιών και μαύρα και ισπανικής καταγωγής, νοτιοαμερικανάκια και μεταναστάκια και επώνυμα παιδιά. Εκεί λοιπόν ο διευθυντής του σχολείου υποδεχόταν τα παιδιά στην είσοδο, στο φράχτη, όχι μέσα στο σχολείο. Μάλιστα. Και αν δεν φορούσαν μάσκα, τους έδινε μάσκα. Μάλιστα ήταν και πολύ έτσι ζεστός άνθρωπος και γλυκός και έλεγε «Α, ξέχασες τη μάσκα, έφανε καινούργιο κουτί, ωραία, θα πάρεις από τις καινούργιες εσύ». Α, μάλιστα. Αυτό απέκλειε κάθε συζήτηση «Δε φοράω μάσκα», γιατί πολλά παιδιά συνειδητά έρχονταν χωρίς μάσκα. Ναι. Μάλιστα η εγγονούλα μου λέει «Ξέρεις, αυτό το παιδί είναι μπούλερ και δεν φοράει ποτέ μάσκα». Και άμα του πεις να φοράσει μάσκα, σου λέει «Δεν είσαι η μαμά μου, δεν είσαι ο μπαμπάς μου, τι θέλω κάνω». Αλλά παρόλα αυτά ο διευθυντής δεν ήταν επιθετικός. Ήταν παρόν στην είσοδο του φράχτη του σχολείου. Δεν μπορούσε στην αυλή να μπει παιδί χωρίς και μάσκα. Να δούμε θα γίνει από το πρωί στη σχολή τα δικά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λινού. Αυτό είναι μια συμβουλή για τους δικούς μας διευθυντές. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Εξαιρετικά η καθηγήτρια. Ναι, ναι. Και ήταν στην Αμερική. Και αυτό το τελευταίο που είπε, παπ, το έζησε, έζησε τα πράγματα. Το συμβολισμό, ναι. Διευθυντή στην είσοδο. Διότι φοβάμαι ότι αύριο το πρωί στα σχολεία θα γίνεται. Θα έχουν πλακώσει και οι αρνητές, θα φωνάζουν. Ναι, θα έχουμε αυτό, θα έχουμε και θα δούμε. Να μην κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ, όπως καταλαβαίνετε, είναι μαζί μας ο κ. Μητρόπουλος, πολύ πολύ χρήσιμος για τα θέματα που μας απασχολούν και σας απασχολούν. Θα κουβεντιάζουμε αρκετά μαζί του, θα τον έχετε δικό σας από τις 10.30 και μετά. Εγώ θα του κάνω μόνο μία ερώτηση για την ώρα και μετά έχω αρκετές. Τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας? Ποιες γυναίκες θα τις παίρνουν και ποιες δεν θα τις παίρνουν? Κύριε Χαρδαβέλα, τούτη βδομάδα που πέρασε, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, Κυριακή το εξηγήσαμε εμείς με την έναρξη, ναι, της εκπομπής σας. Ήταν η πρώτη εκπομπή που εξηγήσαμε. Τότε είχε βγει ο κύριος Τσακλόγλου, ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που σημειωτέων είναι από τους συντάκτες ο βασικός του πορίσματος Πισαρίδη, ναι, που εν πωλής
εισηγείται και το περαιτέρω, την περαιτέρω αποδόμηση του κοινωνικού κράτους στην πατρίδα μας. Σημειωτέων, η έκθεση Πισαρίδη. Ο οποίος τι είχε πει σε μία εγκύκλιο. Εγώ, λέει, θέλω να εφαρμόσω μία διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, του τρίτου μνημόνιου, που λέει το εξής. Εάν ένας παίρνει δύο συντάξεις, του κόβω την μία εθνική σύνταξη και του δίνω μόνο εθνική σύνταξη από μία μόνο σύνταξη. Και έτσι βρέθηκαν 300.000 περιπτώσεις με συντάξεις χειρίας και αναπηρίας που έχουν πάρει σύνταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου και δόθε μέχρι το 22, κύριε Χαρδαβέλα, από το Μάιο του 16 που δημοσιεύτηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Και είχε αυτή τη ρύθμιση, βάρβαρη ρύθμιση. Και για αριστερά που λένε και λοιπά, σκληρή ρύθμιση, κύριε Χαρδαβέλα, όπως και η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Τι ήθελε τώρα. Να είστε. Άλλα θέματα, εντάξει. Και έρχεται λοιπόν και λέει ο εγκύκλιος Τσακλόγλου. Ενώ η ίδια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε αυτή την βάρβαρη δεν την εφήρμοσε για 4 χρόνια. Δεν την εφήρμοσε. Έκαιγε. Γιατί είχε μεγάλο πολιτικό κόστος. Και η κυβέρνηση σημερινή για 2,5 χρόνια δεν την εφήρμοσε. Είχε κόστος. Το είχα συζητήσει με τον κύριο Βρούση και προς τιμή του μου λέει δεν την ακουμπάω. Και ήρθε την προτεραία της πρωτοχρονιάς, την προηγουμένη της πρωτοχρονιάς, ο κύριος Τσακλόγλου, παίρνετε πόνταρο ότι δεν το μάθει. Υφυπουργός Εργασίας. Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθηγητής, ο οποίος δούλεψε και με τον Απαδήμο και με τον Σιμίτη κλπ. Γνωστός και κορυφαίος καθηγητής, ο οποίος έβγαλε την εγγύη και λέει εγώ, παρά το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια την εφήρμοσε. Που το ψήφισε. Και η Νέα Δημοκρατία 2,5 επίσης, γιατί έκαιγε, είχε κόστος. Και τι λέει. Όσοι έχουν διπλή σύνταξη, δύο μειωμένες συντάξεις στην ουσία. Η Χείρα παίρνει τη δικιά της και παίρνει και κατακουρεμένη, εξαϊλωμένη τη σύνταξη του αείμνηστου. Διότι να πω στους τηλεθεατές και βεβαίως το ξέρετε εσείς, μία σύνταξη χειρίας που ξεκινάει από 1.000 ευρώ καταλήγει στη Χείρα με ομαλές συνθήκες στα 200. Διότι θέλει να της αφαιρέσει την εθνική σύνταξη. Στην αρχή παίρνει το 70% της ανταποδοτικής του άλλου κομματιού και στην τριετία γίνεται 50% επί της συντάξης χειρίας, στην ουσία το 35% του αημίστου. Άρα λοιπόν μία σύνταξη του χιλιάρικου πέφτει στα 200-250 με ομαλές συνθήκες. Και ήρθε τώρα ο κύριος Τσακλόγλου και είπε αντιδράσαμε όλοι με πρώτη την εκπομπή μας εδώ, την εκπομπή σου την Κυριακή την προηγούμενη. Φαίνεται παρανέβη ο κύριος Πρωθυπουργός και τη μάζεψε κατά το ίμιση. Τι είπε κύριε Χαρδαμπέλα. Είπε ότι οι 300.000 σημερινές συντάξεις αναπηρίας και χειρίας δεν πλήττονται. Αλλά θα τους πω ότι ένα κομμάτι που δεν το δικαιούστε, που σας το αφαιρώ, σας το κρατάω ως προσωπική διαφορά και θα σας περιμένω στη γωνιά τα επόμενα χρόνια. Αλλά θα κόψω αμέσως όσες χείρες πάρουν σύνταξη από 1η-1η-22 και όσοι ανάπηροι πάρουν διπλή σύνταξη μετά την 1η-22. Άρα λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί είναι χειρότερο το θέμα, γιατί κάθε μήνα 1.000 και πλέον και 3.000 συντάξεις γυρίζουν από γύρατος σε αναπηρίας ή χειρίας. Γιατί αποβιώνουν οι γύρατες και γίνονται οι συντάξεις χειρίας. Και έτσι λοιπόν λέει θα κόψω. Λες και έκανε καλύτερη πρόταση. Θα κόβει κάθε μήνα όσες συντάξεις χειρίας γίνονται από γύρατος χειρίας από εδώ και πέρα. Και έχουμε ζητήσει, το ξαναζητάω με την άδειά σου. Είχαμε κάνει έκκληση ως ΕΝΙΠΕΚ, ως Επιστημονική Ένωση, στον κύριο Πρωθυπουργό να μαζέψει την εγκύκλιο στο σύνολό του. Δεν αντέχουν οι χείρες. Οι ανάπηροι και οι χείροι, κυρίως χείρες, με ακρίβεια, με πληθωρισμό, με το σοκ που παθαίνουμε το άνοιγμα των λογαριασμών της ΔΕΗ, να έχουν μείωση 300 και 400 ευρώ. Άρα λοιπόν περιμένουμε αύριο, ξανακάναμε ανακοίνωση, χαίρομαι που το θέσατε ως προτεραιότητα κύριε Χαρδαβέλα στην εκπομπή σας, να ακυρώσουν την εγκύκλιο, να αφήσουν τις χείρες και τους χείρους ήσυχους και τους αναπήρους να παίρνουν αυτές τις μικρές πενιχρές συντάξεις για να επιβιώσουν. Έτσι.
Αυτή είναι η άποψη. Ελπίζω να μας ακούνε και ελπίζω να γίνει αυτό. Πάμε εμείς θα το ακολουθούμε τα θέματα από κοντά. Ξέρουμε ότι απασχολεί χιλιάδες κόσμο αυτή η ιστορία. Έτσι, έτσι. Και δεν πηγαίνει, κύριε Χαρταπέλα, όποιον έχει μία σύνταξη. Αν έχει μία σύνταξη, κυρία, και δεν έχει δική της, δεν την πηγαίνει. Μόνο τις διπλές συντάξεις. Λοιπόν, ένα άλλο γεγονός, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και λίγο παρακάτω σε άλλα θέματα. Ένα άλλο γεγονός που από αύριο θα υπάρχει στη ζωή μας είναι οι περίφημες εκπτώσεις. Εκπτώσεις τις οποίες θα κρατήσουν μέχρι πότε και θα φτάσουμε δηλαδή και στο Φεβρουάριο. Νομίζω ότι τέλος Φεβρουαρίου θα τελειώσουν εκπτώσεις και αν τελειώσουν. Το θέμα είναι ότι από τις εκπτώσεις αυτές περιμένουν να σωθούν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες μαγαζιά, χιλιάδες έμποροι, επιχειρηματίες κλπ. Διότι τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης και η ανάπτυξη και η αύξηση γεωμετρικά των κρουσμάτων φόβησε τον κόσμο, μπήκε μέσα στα σπίτια του. Όλοι μου λένε ότι τα μαγαζιά δεν πήγαν καλά, η αγορά δεν πήγε καλά τις γιορτές. Και ξαφνικά έχουν τώρα οι εκπτώσεις να προσελκύσουν τον κόσμο, να δούμε όμως αν θα τον προσελκύσουν. Και για όλο αυτό το θέμα θα κουβεντιάσω με τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο του ΓΕΣΕΒΕ, που τον έχουμε στο Skype. Καλησπέρα, κύριε Καβαθά. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χαρταπέλα, καλή χρονιά και σε εσάς και στον κύριο Μητρόπουλο και στους τηλεθέτες. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Λοιπόν, για πάστε καταρχήν να ρίξουμε μια ματιά στις μέρες που πέρασαν. Πώς πήγανε τα πράγματα τις γιορτές για τον χώρο του εμπορίου, των επιχειρήσεων, των μαγαζιών κλπ. Πώς πήγαμε τελικά σαν αποτέλεσμα, σαν ταμείο που λένε. Κοιτάξτε, η κατάσταση όπως εξελίχθηκε και λόγω της πανδημίας και της ψυχολογίας που δημιουργήθηκε την τελευταία εβδομάδα του χρόνου, ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου τίνει μειούμενος σε σύγκριση με το 19 και αυτό βεβαίως έχει να κάνει πλέον με τη βιωσιμότητα και των επιχειρήσεων. Και βέβαια προσδοκούν από αύριο που ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις από 10 Ιανουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου και με δυνατότητα της επόμενης Κυριακής 16 Ιανουαρίου τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά. Είναι προαιρετικό βέβαια αυτό. Μήπως μπορέσουν και καλύψουν μέρος των ζημιών που φέρνουν το εμπόριο όλο αυτό το χρόνο. Και το εμπόριο είναι αδικημένο. Και το λέω αδικημένο διότι φαίνεται ότι έχει μία μικρή μείωση του κύκλου εργασιών του, αλλά αυτό δεν αφορά τις μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, διότι έρχονται οι πολυεθνικές και οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες κρατούν τον κύκλο εργασιών ιδιαίτερα υψηλά, χρησιμοποιώντας βέβαια και τη δυνατότητα που έχουν μέσα από τα ηλεκτρονικά καταστήματά τους να μην εμφανίζουν μείωση του κύκλου εργασιών. Ενώ η μείωση στο λιανικό εμπόριο μπορεί να ξεπερνάει και το μικρό λιανικό εμπόριο, μπορεί να ξεπερνάει και το 50% και δεν έχουν και κάποιο μέτρο ουσιαστικής στήριξης οι συνάδελφοι του λιανικού εμπορίου. Για πες μου κάτι, ποιες δραματικές επιπτώσεις, το λέω δραματικές γιατί είναι δραματικές, επιπτώσεις από τα τελευταία μέτρα τα κυβερνητικά, δηλαδή για το χώρο της εστίασης, για το χώρο της διασκέδασης κλπ. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις αυτές? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τμήμα της εστίασης που είναι κέντρα διασκέδασης, μπαρ, κλαμπ, τα οποία έχουν μία μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης του 100%. Ουσιαστικά είναι σε άτυπο lockdown. Ναι. Η κυβέρνηση δεν θέλει να πάρει την ευθύνη ενός lockdown, που σημαίνει και την υποχρέωση έναντι των επιχειρήσεων και μπήκε σε μία λογική περαιτέρω περιοριστικών μέτρων, τα οποία τείνουν να είναι lockdown. Για ένα κομμάτι είναι lockdown, ούτως ή άλλως, χωρίς μουσική και μετά τις 12 κλειστές οι επιχειρήσεις, είναι ουσιαστικά κλειστές, είναι οι ώρες που λειτουργούν. Από την άλλη μεριά, αλλά και η ίδια η εστίαση, περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Η μείωση του κύκλου εργασιών είναι της τάξης του 70%. Με τεράστια προβλήματα, αντιμετωπίζουμε και τις τεράστιες αντιμήσεις στην ενέργεια και δεν αναφέρουμε μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια και που εκεί είναι εξωφρενικές οι αυξήσεις. Εκεί μιλάμε για αύξηση της τάξης του 60-70 και 100-150% του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και αν το επόμενο διάστημα οι επιχειρήσεις δεν θα κλείσουν από τη μείωση του κύκλου εργασιών είναι βέβαιο ότι θα κλείσουν από το κόστος της ενέργειας το οποίο είναι περισσότερο από το παραδείγματος χάρη και από το ενίκιο στις πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή δεν τολμούμε να ανοίξουμε τους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού ρεύματος. Και από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι και στο φυσικό αέριο έχουμε υπερδιπλασιασμό της τιμής και τα καύσιμα, είτε για θέρμανση είτε για κίνηση, έχουν εκτοξεύσει το κόστος των επιχειρήσεων και αυτό βεβαίως δεν έχει περάσει και από τις επιχειρήσεις στην κατανάλωση. Πλην των μεγάλων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εθνικών και πολυεθνικών, οι οποίες τις βλέπουμε στα βασικά καταναλωτικά αγαθά να αυξάνονται μέρα με τη μέρα με μικρές αυξήσεις, οι οποίες δεν είναι αισθητές διαγυμνού οφθαλμού θα λέγαμε, αλλά έχουν αυξήσει το κόστος του καλαθιού της νοικοκυράς. Και γι' αυτό έχουμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή, και εδώ και αρκετό διάστημα δηλαδή, έχουμε ζητήσει να μειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ στο 6% στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αυτά που επιβαρύνουν καθημερινά τα ελληνικά νοικοκυριά, έτσι ώστε να βληθούν οι επιπτώσεις από τα ανατιμήσεις των βασικών ειδών διατροφής, που βαρύνουν όλα τα νοικοκυριά και στερούν βεβαίως εισόδημα από την κατανάλωση σε άλλους κλάδους οικονομίας. Τώρα, να δούμε λιγάκι το τομέα των εργαζόμενων. Οι οποίοι εργαζόμενοι πλήττονται και αυτοί, διότι όταν το μαγαζί δεν δουλεύει από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι τις, μέχρι το Φεβρουάριο. 16. Μέχρι 16 είναι τώρα. Ναι. Είναι η υπουργική απόφαση. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Καβαθά, πολύ. Κοιτάξτε, και εδώ είναι μισό το μέτρο που έχει πάρει η κυβέρνηση. Είναι αποσπασματικό. Έχει ανακοινώσει συγκεκριμένους κάδες της εστίασης που αφορούν τα κέντρα διασκέδασης, τα μπαρ, τα κλαμπ και τα καταστήματα που έχουν κύριο ΚΑΔ τη έναρξή του δραστηριότητα με μουσική. Ναι. Αφορά πάρα πολύ λίγες επιχειρήσεις. Εκεί ο εργαζόμενος μπορεί να τεθεί σε αναστολή στο σύνολό του, το σύνολο των εργαζομένων, και να παίρνουν τα 534 το επίδομα ειδικού σκοπού από την πλευρά της πολιτείας, αναλαμβάνοντας οι ίδια τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά το μεγάλο κομμάτι της εστίασης που αφορά την εστίαση, αλλά ακόμη και εστιατόρια τα οποία έχουν μουσική με ορχήστρα κάτω των 3 ατόμων και έχουν εξαιρεθεί από την αναστολή, αυτή τη στιγμή καλούν να πληρώσουν μουσικούς οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν, να καλύψουν μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές. Το ίδιο συμβαίνει και για τα καφέ που έχουν DJ. Εμείς ζητάμε να επεκταθεί άμεσα το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας σε όλη την εστίαση, έτσι ώστε να διακρατηθούν οι θέσεις εργασίας. Γιατί αυτό που πρέπει να δούμε πρωταρχικά είναι να διακρατηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι 320.000. Ναι. Και βεβαίως μέτρα από την άλλη πλευρά για τη στήριξη των επιχειρήσεων, διότι αν κλείσουν οι επιχειρήσεις, δεν θα υφίστανται και οι θέσεις εργασίας. Και έδωσε προτεραιότητα σε 31 ΚΑΔ που είπε ο κύριος Πρόεδρος και εξήρεσε ένα μεγάλο όγκο δραστηριοτήτων που δεν τους περιλαμβάνει. Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό αίτημα είναι, ναι, αυτό το οποίο έθεσε ο κύριος Πρόεδρος, να γίνει μεγάλη ισχυρή διεύρυνση των κλάδων δραστηριότητας για να μπουν και άλλοι μέσα. Να κάνουν χρήση της αναστολής για Γενάρη ή Φλεβάρη, μήπως αντέξουν. Έδωσε μια προτεραιότητα σε αυτές τις δραστηριότητες που ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος και βεβαίως έδωσε τη συνεργασία. Για τις μεμονωμερίες, κύριε καθηγητά. Ουσιαστικά οι περισσότεροι ΚΑΔ που ανακοινώθηκαν αφορούν επαγγέλματα και όχι επιχειρήσεις. Έτσι, και κυρίως γύρω από τη μουσική, πρώτα, γιατί έδωσε. Γύρω από τη μουσική. Έτσι, ακριβώς. Αυτό που είπατε, πολύ σωστό αυτό. Έδωσε τη συνεργασία, τον άλλο θεσμό, λίγο αφορά τους δραστηριότητες που ηγείται ο κύριος Πρόεδρος και βεβαίως έδωσε την εργασία. Που επίσης εδώ δεν είναι. Υπ' αυτή την έννοια, άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα και τα ακούσατε κι εσείς. Ήμουνα στο Sky και είπε ότι εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί πακέτο για σας. Πιστεύω εκεί να έχετε μια καλή θέση εκεί πέρα, να πάρετε κι εσείς και ο κλάδος σας και τα μέλη σας. Αύριο το πρωί έχω συνάντηση στις 10 η ώρα με τον κύριο Σταϊκούρα για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Και ελπίζω να πραγματικά η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία στην οικονομία. Διαφορετικά θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις τόσο του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ αλλά και άλλων φορέων που διεξάγουν έρευνες και βλέπουμε ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις, ιδιαίτερα του κλάδου εστίασης λίγο παραπάνω, να κινδυνεύουν με λουκέτο, με το φόβο της αβεβαιότητας, ζούμε στο τελευταίο διάστημα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι 1 στις 3 επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης έχουν μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα. Είναι μεγάλος συλλογικός εργοδότης. Μετά το δημόσιο εδώ είναι και ο τουρισμός. Μεγάλο πρόβλημα. Άρα χρειάζεται προσοχή. Λοιπόν, κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Να είμαστε καλά. Γεια σας. Και μακάρι αύριο στη συνάντηση του κ. Βαλαντού. Να βγει κάτι. Να βγει κάτι και να υπάρξει μια βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς και κυρίως σε εμάς μας ενδιαφέρουν και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι χτυπιούνται ανελέητα από αυτή την ιστορία. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τον κύριο Μητρόπουλο που είναι κοντά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είπαμε λοιπόν εκτός αύριο το πρωί, από αύριο το πρωί, οι έμποροι περιμένουν να πάρουν μια ανάσα. Είναι ασφυκτικά τα πράγματα πλέον στην αγορά μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί την τελευταία διετία. Και πάμε στον Πειραιά να κουβεντιάσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Καπράλο, που είναι στο Skype. Καλησπέρα κύριε Καπράλο, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά κύριε Χαλαβέλα. Και σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, από αύριο το πρωί εκπτώσεις, τι περιμένετε με το δεδομένο ότι έχουν προηγηθεί οι γιορτές, έχουν γίνει τα ψώνια τα εορταστικά από τον κόσμο και πάμε τώρα σε μια περίοδο εκπτώσεων, όπως εσείς τι περιμένετε να συμβεί την περίοδο αυτή? Κοιτάξτε, αν θυμηθούμε το τι σημαίναν οι εκπτώσεις για την αγορά, γιατί προσπαθούμε να το θυμηθούμε, είναι η αλήθεια, περίπου τα 5 δισεκατομμύρια τζίρους που γινόντουσαν την εορταστική περίοδο, ένα αντίστοιχο ποσό ήταν συνολικό τζίρους του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Αυτός ο τζίρος λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά αν σκεφτούμε ότι μπροστά μας έχουμε 3 μήνες, οι οποίοι φαίνεται ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για το υγειονομικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί όλη η κοινωνία μας. Συνεπώς λοιπόν αυτό το τρίμηνο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να βγει πέρα, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις ειδικά τον Ιανουάριο να κάνουν κάποιο τζίρο, ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα, ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά να αποπληρώνουν όλα αυτά τα οποία έχουν μαζευτεί. Άρα υπάρχει δηλαδή μια αισιοδοξία από την πλευρά σας ότι θα πάνε καλά τα πράγματα? Κοιτάξτε, αισιοδοξία συγκρατημένη. Με ποια έννοια? Συγκρατημένη. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε καταρχήν πάρα πολύ μακριά από αυτό το οποίο θυμόμαστε ως κανονικό το 2019. Για να σας δώσω μια εικόνα, την εορταστική περίοδο την οποία περάσαμε, αυτό που είδαμε τελικά ήταν η κανονικότητα να υπάρχει μόνο στην βόλτα του κόσμου και των καταναλωτών, στους δρόμους. Αποτέλεσμα βέβαια το οποίο είναι αναμενόμενο, καθώς ο κόσμος είχε την ανάγκη και την ψυχολογική να βγει και να κάνει μια βόλτα. Mm-hmm. Αυτό δεν αποτυπώθηκε στα ταμεία των επιχειρήσεων. 2 στις 3 είναι με πτώση μεγαλύτερη του 30% από το 2019. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό το οποίο θέλουμε και έχουμε ανάγκη. Και γιατί το έχουμε ανάγκη? Γιατί καμιά φορά με ρωτούν γιατί αναφέρεσαι για το 2019 όταν πλέον έχουμε μια πανδημία. Αναφέρομαι στο 2019 γιατί είναι ένα έτος βάσης, το οποίο όμως έχει ακριβώς το ίδιο φορολογικό πλαίσιο και το 2022 και το 2019, ένα έτος στο οποίο έχουμε ακριβώς τα ίδια πάγια να καλούνται να καλύψουν επιχειρήσεις, να φέρουμε σε ενίκεια κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν μπορούν να βγουν αν δεν είμαστε κοντά στους τζίρους. Στους τζίρους λοιπόν είμαστε πάρα πολύ μακριά και γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να κερδίσουμε το στοίχημα μιας σχετικής κανονικότητας το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να μπορέσουμε κάπως να καλύψουμε αυτή την πολύ μεγάλη χασούρα που υπάρχει. Μέχρι πότε θα κρατήσουν οι εκπτώσεις και υπάρχει περίπτωση να παραταθούν ίσως? Κοιτάξτε, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια βαθιά και μακρά εκπτωτική περίοδο. Και το προηγούμενο διάστημα και το επόμενο. Νομίζω το έχουμε δει όλοι μας ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές προσφορές όλο το προηγούμενο διάστημα και θα υπάρχουν και το επόμενο διάστημα. Γιατί οι επιχειρήσεις από τη μία αισθάνονται την πίεση που έχει κάθε ελληνική οικογένεια με το κύμα ανατιμήσεων που υπάρχει σε μία ανελαστική ζήτηση προϊόντα. Και από την άλλη, επειδή κάθε επιχείρηση προσπαθεί να πλασαριστεί μέσα στην αγορά, κρατώντας όσο το δυνατόν καλύτερα το μερίδιο αγοράς το οποίο είχε μέχρι χθες. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε να έχουμε πολύ καλές εκπτώσεις. Τυπικά αυτές λήγουν το Φεβρουάριο. Εκπτώσεις οι οποίες ειδικά σε κάποια είδη όπως είναι η ένδυση πόντις θα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τους καταναλωτές να στραφούν στις ελληνικές επιχειρήσεις. Έχουμε κερδίσει 2 μεγάλα στοιχήματα. Το ένα είναι τις επάρκειες αγαθών. Δεν δοκιμάστηκε η αγορά μας από βασικές ελλείψεις και αυτό νομίζω το διαπιστώσαμε όλοι. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε κερδίσει το οικονομικό στοίχημα. Έχουμε καταφέρει δηλαδή πραγματικά να αισθανόμαστε όλοι όταν κάνουμε μια βόλτα στην αγορά απόλυτη ασφάλεια, καθώς ξέρουμε όλοι μας ότι τηρούνται τα μέτρα στο 100%. Τώρα, καλείστε παράλληλα να κάνετε και το ρόλο του χωροφύλακα στην είσοδο, να ελέγχετε αυτούς που μπαίνουν μέσα, αν έχουν εμβολιαστεί, αν φοράνε μάσκα κλπ. Πώς πάει αυτός ο έλεγχος, διότι είναι δύσκολο για ένα μαγαζί να έχει και έναν άνθρωπο στην πόρτα να κάνει αυτή τη δουλειά.
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι δύσκολο. Είχαμε εντοπίσει τα προβλήματα αυτά από την πρώτη μέρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές συμβαίνει να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με τους ίδιους μας πελάτες, οι οποίοι είναι και το βασικό περιουσιακό στοιχείο μας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Κάθε επιχείρηση, το βασικό του περιουσιακό στοιχείο είναι ο πελάτης, ο οποίος μπαίνει μέσα για να τη στηρίξει. Άρα λοιπόν, πολλές φορές ερχόμαστε σε κάποια αντιπαράθεση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τη διάθεση να είναι τόσο διαλλακτικοί και να ακολουθήσουμε τον νόμο. Ωστόσο, θεωρώ με την επιμονή των συναδέλφων και με την συνήθεια, η οποία έχει αρχίσει και εμπεδώνεται, νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαστε δηλαδή στο σημείο που ήμασταν την πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα, που πραγματικά εκεί προσπαθούσαμε όλοι να βρούμε ένα βηματισμό. Νομίζω ότι αυτό το στοίχημα το έχουμε κερδίσει τουλάχιστον σε απόλυτο βαθμό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Πού να ευχηθούμε να δουλέψουν, να ψωνίσουμε κι εμείς, να βρούμε κανένα παναγοράσουμε, να τους στηρίξουμε, να στηριχτούν και οι ίδιοι. Και οι ίδιοι και οι εργαζόμενοι. Και... λοιπόν, είναι. Καλή επιτυχία σε εκτός εσάς. Καλή επιτυχία λοιπόν, να έχετε ειδικά πράγματα από αύριο. Θα τα ξαναπούμε μετά από 15 μέρες, να δούμε πώς πάτε και ελπίζω να πάτε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Είναι οι στιγμές και ξέρετε κρίσιμες. Συγκρατημένοι όλοι, φοβαροί και συγκρατημένοι. Είναι, όλοι είναι στην άκρη του βρεμού, δηλαδή είναι εδώ στην άκρη. Δηλαδή να πέσουν να καταστραφούν ή να κρατηθούν. Και οι έμποροι και όλοι αυτοί οι επιχειρήσεις που έχουν ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και βέβαια σε όλα αυτά πρέπει να υπολογίσουμε και το ηλεκτρικό ρεύμα. Το έλεγε λίγο πριν ο κύριος Καβαθάς ότι τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι τόσο αυξημένα που πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν διότι περίπου ισοφαρίζουν το ενίκιο. Όταν λοιπόν νοικιάζεις ένα μαγαζί, αλλά το ίδιο ποσό που το νοικιάζεις το μαγαζί πρέπει να πληρώσει για το υλικό ρεύμα, τέλος. Δεν υπάρχει ούτε, όχι κέρδος, δεν υπάρχει ούτε να ισοσχεληθούν τα πράγματα. Σε λίγο θα έχουμε τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον εργαζόμενο δηλαδή της ΔΕΗ, τον κύριο Αδαμίδη. Τον έχουμε τον κύριο Αδαμίδη. Ωραία. Τον έχουμε ήδη τον κύριο Αδαμίδη στο Skype. Καλησπέρα κύριε Αδαμίδη, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Θα είστε συλλέγοντα σας. Τι γίνεται με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, διότι έχω πάρα πολλά παράπονα και πολλούς ανθρώπους σε απόγνωση, οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τα συνεχώς αυξανόμενες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Και πριν από λίγο ο κ. Καβαθάς, ο πρόεδρος του ΓΕΣΕΒΕ, είπε αυτό ακριβώς. Ότι δεν είναι μόνο οι καταναλωτές στο σπίτι, είναι κυρίως και οι επιχειρήσεις και τα μαγαζιά που έχουν φτάσει να πληρώνουν και ενίκιο και λογαριασμό της ΔΕΗ στο ίδιο επίπεδο. Θα συνεχιστεί δηλαδή με λίγα λόγια αυτή η ιστορία, αυτό εννοώ, θα ανεβαίνουν συνέχεια λογαριασμοί? Δυστυχώς από τη στιγμή που η χώρα έχει μείνει ενεργειακά εξαρτημένη, τα προβλήματα θα συνεχίζονται. Θα συνεχίζονται και το επόμενο χρονικό διάστημα και πολύ φοβάμαι το ότι οι όποιες βοήθειες προς τα νοικοκυριά και εσκάτως και προς τις επιχειρήσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο για να βοηθήσει μέρος αυτών των αυξήσεων δεν θα μπορέσουν να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις, διότι υπάρχει ένα μυστικό στην όλη υπόθεση. Οι επιδοτήσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών προς τα νοικοκυριά γίνονται σε καταναλώσεις έως 300 κιλοβατόρες το μήνα. Αυτή είναι μια πολύ μικρή κατανάλωση, κύριε Καρδαβέλα. Είναι για κάποιον που μένει μόνος του. Μια τετραμελής οικογένεια θέλει το μήνα με συντηρητική προκατανάλωση ρεύματος, χωρίς δηλαδή να το χρησιμοποιεί για θέρμανση, τουλάχιστον 400 με 450 κιλοβατόρες το μήνα. Άρα η επιδότηση για 300 κιλοβατόρες το μήνα είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι των καταναλωτών και όχι της πλειοψηφίας των καταναλωτών. Και επαναλαμβάνω, για μία μέση οικογένεια, δεν μιλάμε για ιδιαίτερες πατάλες. Ο καθένας μπορεί να το δει στο λογαριασμό του και εσείς και ο καθένας ότι αυτά που λέμε δεν είναι εξωπραγματικά. Δυστυχώς, 300 κιλοβατόρες το μήνα είναι πολύ μικρή κατανάλωση. Άρα αυτό που γίνεται όλη αυτή την περίοδο, από τη στιγμή που η χώρα, επαναλαμβάνω, ενεργειακά είναι απολύτως εξαρτημένη στα κελεύσματα τόσο των Ρώσων. Συγγνώμη, αυτό θέλω να μου το εξηγήσετε λιγάκι, να μας το παρουσιάσετε. Όταν λέτε ενεργειακά εξαρτημένη, εννοείται ότι αγοράζουμε ρεύμα από το εξωτερικό και το οποίο και οι τιμές κανονίζονται από τους έξω και η μέσα είναι αναγκασμένη. Να δείτε, η χώρα με την απόφαση του Πρωθυπουργού να κλείσει τις λιγνητικές μονάδες, τις εγχώριες λιγνητικές μονάδες το 2019, μπήκε σε μια μεγάλη περιπέτεια. Με αποτέλεσμα
οι μονάδες, αυτές μονάδες που αποκαλούμε μονάδες βάσης, δηλαδή όταν επικρατεί πυκνή νέφωση και δεν έχουμε και αιωλικό δυναμικό, δηλαδή δεν δουλεύουν τα αιωλικά πάρκα, όπως αυτή τη στιγμή η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη ζήτηση τώρα που συζητάμε είναι 1%. Είναι πολύ μικρή η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άρα αυτή την ώρα ποιος καλύπτει τη ζήτηση, είτε από εισαγωγές, είτε από μονάδες που υπάρχουν στη χώρα μας με καύσιμο το φυσικό αέριο, το οποίο είναι εισαγόμενο. Θα σας πω μία τιμή να καταλάβει πάρα πολύ απλά οι καταναλωτές και οι τηλεθεατές μας. Πριν από ένα χρόνο περίπου, 1,5, τον Απρίλιο του 2020, στην απόλυτη καραντίνα παγκοσμίως, η οριακή τιμή, αυτό που λέμε η τιμή στη χονδρική στη χώρα μας, ήταν μόλις 30 ευρώ. Τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν 430 ευρώ. Καταλαβαίνει κανείς για ποιες αυξήσεις, οι οποίες βεβαίως από τη χονδρική μετακυλίονται πολύ εύκολα στην λιανική, στους καταναλωτές. Και έτσι τα νοικοκυριά αναγκάζονται να πληρώσουν τετραπλάσιους λογαριασμούς, παρόλο τις εκπτώσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση. Θυμίζω, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια έκπτωση ή μια επιδότηση 7 ευρώ, μάλλον συγγνώμη, 9 ευρώ το Σεπτέμβριο από την Διεθνή Έκθεση. Αυτή η επιδότηση έφτασε στα 49 ευρώ, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι πολύ, είναι πενταπλάσια και πλέον η ενίσχυση, αλλά και πάλι δεν καλύπτεται αυτή η μεγάλη αύξηση, γιατί σας είπα, αφορά κυρίως μικρές καταναλώσεις, δηλαδή καταναλώσεις των 300 κιλοβατορών το μήνα, είναι πολύ μικρή κατανάλωση. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται και πληρώνουν πενταπλάσιους και εξαπλάσιους λογαριασμούς. Για να μην μιλήσουμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δει το ρεύμα να εκτοξεύεται και με τη σειρά τους τι κάνουν, το μετακινούν στα προϊόντα. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δαμίδη, είμαστε σε ένα επικίνδυνο κενό. Από τη μια, δηλαδή, κλείσανε οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που στηριζόντουσαν στο λιγνίτι. Από την άλλη, δεν είχαμε φτάσει στο επίπεδο να έχουμε πηγές ενέργειας όπως είναι η αιωλική ενέργεια, φωτοβολταϊκά κλπ. Δεν είμαστε έτοιμοι και ξαφνικά τώρα βρεθήκαμε σε αυτό το κενό. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό υπάρχουν και αυτές τις τιμές, δηλαδή αυτή η εξέλιξη. Ναι, καταρχήν, αν δεν βρούμε τον τρόπο να αποθηκεύσουμε την ενέργεια, την ώρα δηλαδή που έχουμε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κατά τη διάρκεια που έχουμε υψηλό αιωλικό δυναμικό, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν περιπτώσεις και υπάρχουν και μέρες στον χρόνο όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετέχουν και με 30% στη ζήτηση. Αυτό όμως είναι, εκείνη την ώρα δεν χρειάζεται. Άρα αναγκάζεται να δουλεύει εκείνη τη στιγμή στο δίκτυο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καταναλώνεται, με αποτέλεσμα όταν θα χρειάζεται, όπως είναι σήμερα ας το πούμε, να μην έχει συμμετοχή. Άρα υπάρχει μεγάλο κενό στην αποθήκευση. Μέχρι λοιπόν που να έχουμε τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, χρειάζονται οι λεγόμενες μονάδες βάσης. Οι μονάδες βάσης έγινε μια συνειδητή επιλογή από την κυβέρνηση να είναι μονάδες φυσικού αερίου, με ό,τι σημαίνει αυτό από την αγορά φυσικού αερίου, η οποία είναι από τη Ρωσία, η οποία στην ουσία, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ρεφάρει αυτά που είχε χάσει τον Απρίλιο όλο το 20 σε ένα απόλυτο lockdown με τεράστια ύφεση στην ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει όμως ένα παράδοξο κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Το παράδοξο για μένα είναι ότι τον τελευταίο καιρό καθημερινά μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου, και ενώ μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου που στηρίζεται η παραγωγή στο πετρέλαιο σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυξάνεται η τιμή του ρεύματος. Δηλαδή αυτό είναι ένα παράδοξο. Αφού πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, πρέπει να έχουν παγώσει ή να πέφτουν και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Πώς το εξηγείτε? Ναι, θα μπορούσε να συμβεί αυτό σε κανονική περίοδο. Τώρα έχουμε μείωση της τιμής του πετρελαίου και τεράστια αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Mm. Έχουμε περίπου 200% αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο το χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα η πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο είναι πανάκριβη αυτή την περίοδο και πολύ φοβάμαι. Αν δηλαδή ξέρει κάτι περισσότερο η κυρία Λαγκάρτ, η οποία πριν από ένα μήνα είπε ότι η ενεργειακή κρίση θα κρατήσει περισσότερο από την υγειονομική κρίση, τότε καταλαβαίνει κανείς το τι έχουμε μπροστά μας.
Γι' αυτό και αυτές οι επιδοτήσεις, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση πρέπει να ξαναδεί την επιδότηση, γιατί και όποιες επιδοτήσεις έχουμε θα τις δούμε σε μετρητές οι οποίοι θα είναι κομμένοι, γιατί θα έχουμε τεράστια αύξηση, εκτείναξη των ανίσπρακτων οφειλών από κάθε, επαναλαμβάνω, πάροχο, δηλαδή από κάθε προμηθευτή. Κατάλαβα. Και η ΔΕΗ, αλλά και η εναλλακτική πάροχη. Άρα εσείς περιμένετε νέες αυξήσεις του τιμολογίου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, γιατί η ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει θεσμοθετηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι κάτι που μπορεί εύκολα να το καταλάβει κανείς αν του το εξηγήσει. Όλοι αυτοί οι πάροχοι, προσπαθώντας να πάρουν πελάτες από τη ΔΕΗ, είχαν προτείνει πολύ μεγάλες μειώσεις και εκπτώσεις στα τιμολόγια, μέχρι και 50%. Αυτό σε μια φυσιολογική περίοδο ή περίοδο ύφεσης, όπως είχα πει το 2020, μπορούσαν να πάρουν με πολύ φθηνή ενέργεια και πουλούσαν, δηλαδή είχαν προτείνει μέχρι και 45 και 50 λεπτά την κιλοβατόρα. Την αγόραζαν όμως 20. Τώρα που αγοράζουν 400, πώς μπορούν να την πουλήσουν 50. Εφόσον έχουν λοιπόν συμβόλαια, στα ψηλά γράμματα υπάρχει η ρήτρα αναπροσαρμογής, έτσι ονομάζεται, και γίνεται μια αυτόματη αναπροσαρμογή στο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να πενταπλασιάζεται, σας είπα πολλές φορές, και πολύ περισσότερο η τιμή. Κάτι τελευταίο που θα σας ρωτήσω, έχω πολλά παράπονα, χωρίς όμως να μου παρουσιάζουν και στοιχεία, ότι ενώ κυνηγείται ο μικρομεσαίος, αυτός που καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι του Φερρυπίν, αλλά χρωστάει διότι δεν μπορούσε να πληρώσει, δεν ενοχλούνται οι μεγαλοκαταναλωτές, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστάσια κλπ. Από την ΔΕΗ. Είναι έτσι ή είναι μια υπερβολή? Υπάρχει, είναι κάπου στη μέση. Υπάρχουν διαφορετικά τιμολόγια με τους μεγάλους πελάτες. Υπάρχει διαφορετική σχέση εμπορική από την ΔΕΗ και όχι μόνο, αλλά κυρίως... Μιλάω για το κυνηγητό που γίνεται, για να τους κυνηγάνε, δηλαδή τους ελέγχουν, τους πιέζουν να πληρώσουν ή απλά τους αφήνουν... Τους πιέζουν. Υπάρχουν και μεγάλοι καταναλωτές, οι οποίοι αναγκάστηκαν. Βεβαίως είναι πιο δύσκολο να κάνει κανείς να κόψει το ρεύμα σε μια επιχείρηση η οποία από πίσω έχει και εργαζομένους και προσπαθεί και αυτή να επιβιώσει. Αλλά... συμβαίνει αυτό. Εγώ να σας πω ότι έχει αυτοματοποιηθεί το σύστημα και όταν έρχεται δεύτερος λογαριασμός απλήρωτος, κατευθείαν στέλνεται εντολή για αποκοπή του ρεύματος. Θέλετε κάτι? Στον τελευταίο νόμο, κύριε Πρόεδρε, χρόνια σας πολλά, πριν κλείσει η Βουλή, ψηφίστηκε μία ρύθμιση που λέει ότι, επειδή αναφερθήκατε στην ανόητη βίαιη απολιγνητοποίηση, διότι είναι ανόητο εγχείρημα για μια χώρα που εξαρτάται, ξέρω και τις θέσεις σας ή τους αγώνες σας, ψηφίστηκε η ρύθμιση και υποαποτελεί νόμο του κρατούς ότι αντί να κλείσουν 20-21, μετατίθεται το κλείσιμο για το 25. Αφορούσε δύο μονάδες δικές σας επάνω και μία στη Μεγαλόπολη. Αυτό έγινε πράξη? Όχι, δυστυχώς κύριε Επιτρόπουλε, αυτό που ψηφίστηκε είναι, ή μάλλον αυτή η συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε και δόθηκε μία άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο τμήμα περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι επειδή από τον Αύγουστο του 2021 έχουν τεθεί νέοι αυστηρότεροι όροι για τα ζητήματα των ρήπων στις βιομηχανικές μονάδες. Μάλιστα. Και η ΔΕΗ δεν θέλει, λόγω και της απόφασης για κλείσιμο, να επενδύσει προκειμένου να μειώσει τους ρήπους, ζήτησε περιβαλλοντική άδεια για τις ώρες που έχει ήδη διαθέσιμες να δουλεύει στην ουσία χωρίς κάρτα καυσά αερίου. Αυτό είναι, ναι κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δαμίδη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Γεια σας. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τη βγάλουμε. Ναι, είναι δύσκολα. Είναι αυτό που είπε η Λαγκάρ, το είπε ο πρόεδρος. Το είναι συνέχεια, δεν είναι συγκυρία. Όχι, θα ταλαιπωρηθούν οι λαοί με το γύρισμα της ενέργειας προς την πράσινη, αυτό που λένε και λοιπά, από τη φυγή από τα παραδοσιακά ορυκτά και λοιπά, θα φύγουμε και θα την πληρώσουν οι λαοί. Έτσι μας βρήκε. Κάθε μέρα κάτι καινούργιο μας βρίσκει. Λοιπόν, θα αντέξουμε όμως, μια χαρά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά με τον κύριο Μητρόπουλο θα προχωρήσουμε στα θέματα τα δικά σας, ασφαλιστικά, συνταξιδοτικά, εργατικά, με τα τηλέφωνα που ανοίγουν τώρα, 211 18 60 00 01.
Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο και να μιλάτε με τον κύριο Μητρόπουλο. Είμαστε εδώ και τώρα είμαστε για σας. Η επόμενη ώρα μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί με τον κύριο Μητρόπουλο και με σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως από την Άνω Κυψέλη με τον κύριο Νίκο. Καλησπέρα κύριε Νίκο, χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Καρδαβέλα. Γεια σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ακούω. Ακούμε. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο. Ορίστε κύριε Νίκο, χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Κύριε Μητρόπουλε, έχω κι εγώ ένα θέμα. Πρόκειται για τη γυναίκα μου. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Βεβαίως. Πάθει από κάποια ασθένεια και έχει περάσει από ΚΕΠΑ. Έχει 80% αναπηρία για εφόρο ζωής. Όμως δεν παίρνει τίποτα, καμία επίδομα, επειδή παίρνει 100 ευρώ από το εξωτερικό. Η γυναίκα μου είναι ομογενής, έχει γεννηθεί στη Βόρεια Ήπειρο. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να αναφέρεστε για κάποιο διάταξη και δεν ξέρω τώρα τι αλλάζει κάτι για αυτή τώρα. Έχει δημοσιευτεί μία απόφαση, την έχουμε αναρτημένη παρακαλώ πολύ πριν 3 μήνες στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, όπου δικαιώθηκε από συνεργάτες, το δικαστήριο δικαίωσε και αφορά και τη σύζυγό σας, ότι και αυτοί που παίρνουν ένα επιμίσθιο ή μία σύνταξη, ομογενείς κυρίως, που έρχονται από χώρες, κυρίως από την Αλβανία, αλλά και από άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κλπ, μία διάταξη του νόμου Βρούτσι και του Κατρούγκαλου, που απαγορεύει, αν παίρνεις κάτι στην Αλβανία, στην Ουκρανία, στην Αυστραλία, στη Ρωσία, να μην παίρνεις την πατρίδα μας, αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό. Παρακαλώ πολύ, αφήστε ένα τηλέφωνο να σε ενημερώσουμε. Έχει βγει πρόσφατη απόφαση που έχει δικαιώσει περιπτώσεις σαν της αξιότιμης συζύγου σας. Επαναλαμβάνω, ο νόμος Βρούτσι του 12 έλεγε, αν παίρνεις ένα 80 από την Αλβανία, ως σύνταξη μισθό, ή αν παίρνεις ένα 150 από την Ταστιένδη, τέτοια ήταν η περίπτωση που δικάστηκε, και σου απαγορεύει ο νόμος να παίρνεις στην Ελλάδα σύνταξη ή επίδομα, αυτό είναι αντισυνταγματικό. Έχει κριθεί. Καλώς κάνατε και ρωτήσετε. Αφήστε ένα τηλέφωνο να σας δώσουμε σαφέστερες πληροφορίες. Αυτά κύριε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε τώρα να συνεχίσουμε τον κύριο Παναγιώτη από τον Ασπρόπυργο. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα κύριε Γαρδαμπέρα. Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω και σας παρακολουθώ κάθε Σαββατοκύριακο. Κύριε Παναγιώτη. Κύριε Μητρόπουλε, τι γίνεται με αυτούς τους υπερήλικους? Θα μας δώσουν το επίδομα καμιά φορά? Πιάσαμε τα 2 χρόνια τώρα. Γιατί τόση καθυστέρηση? Κύριε Παναγιώτη, ποιο, το επίδομα ανασφαλής του υπερήλικα? Ναι, ναι. Από τον ΟΠΕΚΑ ή σύνταξη ρωτάτε? Από τον ΟΠΕΚΑ. Ναι. Αν περιμένετε 2 χρόνια, κάπου θα έχει υπάρξει εμπλοκή, κύριε Παναγιώτη, διότι το δίνουν συντομότερα. Όχι. Δεν είναι μόνο εγώ. Παρακαλώ πολύ, αν υπάρχει 2 ετών καθυστέρηση, να κοιτάξετε μήπως στην πλήρωση των προϋποθέσεων κάπου κάτι έχουν βρει. Παρακαλώ πολύ, πηγαίνετε. Όχι, γιατί πριν 2 μήνες μου στείλαν επιστολή. Ναι. Και... Πείτε το μας αυτό. Συμπληρωματικά κάτι. Έτσι, συμπληρωματικά. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, αυτό λέω. Ωραία. Άρα πριν 2 μήνες, όχι πριν 2. Πριν 2 μήνες σας στείλανε και σας λένε φέρτε συμπληρωματικά τα έγγραφα. Άρα στην ουσία περιμένετε 2 μήνες. Διότι πριν 2 μήνες δώσατε συμπληρωματικά έγγραφα. Περιμένετε... Ναι. Περιμένετε 1-2 μήνες, γιατί το λέω, δεν καθυστερεί 2 χρόνια. Μάλιστα. Άρα κάπου είχε κολλήσει ο φάκελος, λόγω του ότι απαιτούσε η υπηρεσία κάτι να συμπληρώσετε. Το συμπληρώσατε, περιμένετε, εδώ είμαστε. Κάνα δίμηνο και θα σας έρθει έτσι, χαρμόσυνο νέο. Για αυτό το δίχρονο λέω, πάει και πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Περιστέρι να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα κύριε Γιώργο μου.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Γεια σας, επίσης. Να είστε καλά. Να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή. Ορίστε, λοιπόν, ορίστε κύριε Γιώργο. Γεια σας κύριε καθηγητή. Να ρωτήσω κάτι. Είχα ένα μαγαζί το οποίο ήταν πίσω από το 10. Υπήρχαν οφειλές σε φορεία και σε τέβε. Λοιπόν, το τέβε είναι ακόμα έτσι, δεν τις έχω ρυθμίσει τίποτα. Λοιπόν, της εφορίας, της ξεκίνησα το 19 με τις 120 δόσεις. Αυτές τώρα έχουν παραγραφεί. Δηλαδή πληρώνω το 19 κάθε μήνα. Εννοείται χρέη προς εφορία ή εννοείται και χρέη οφειλές προς ΕΦΚΑ και ΚΙΑΟ? Εγώ σας το λέω πως το καταλαβαίνω. Στο ΤΕΒΕ είχα εφορία. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν λέμε, με ρωτάτε για οφειλές προς τα ταμεία, κύριε Γιώργο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ακούτε τώρα, έχει βγει πριν 3 μήνες η απόφαση 1833 της Ολομελίας του Συμβουλίου Επικρατείας. Προσέχτε τι λέει αυτή η απόφαση και ίσως ωφεληθείτε από αυτή την απόφαση όπως πολλές χιλιάδες κόσμο. Λέει ότι αν χρωστούσατε για πάρτι σας, για δικές σας εισφορές ή για εργαζόμενους σας και τα έτη των οφειλών ήτανε το 10 και πίσω, όλα αυτά διαγράφονται, παραγράφονται, κύριε Γιώργο. Όλα έτσι όπως είναι, όπως τα λέτε είναι. Αν είναι πρώτου 10, γι' αυτό κύριε Γιώργο θα πάτε σε έναν άνθρωπο εκεί πέρα, μπορείτε να αφήσει για τηλέφωνο, φιλικά θα σας συμβουλεύσουμε από την εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα, όχι επαγγελματικά, διότι έτσι συμβουλεύουμε, να σας υποδείξουμε τον τρόπο. Να κάνετε μια αίτηση, να πάτε στο ταμείο, να πείτε δώστε μου μια βεβαίωση ότι με βάση την απόφαση που σας είπα, το νούμερο 1833 πριν 3 μήνες βγήκε, έχουν παραγραφεί όλα πριν το 10 και δεν οφείλω τίποτε. Θα πάρετε αυτή την βεβαίωση με έναν αστερίσκο. Εάν οφείλετε για λογαριασμό υπαλλήλων σας, είχα υπάλληλο, μιας, διαγράφονται, αλλά οι υπάλληλοι δεν χάνουν την ασφάλισή τους. Αν όμως είναι για πάρτι σας, αν παραγραφούν, διαγράφεται και ο χρόνος από την ασφάλισή σας. Θα γλιτώσετε τα χρήματα, αλλά ο χρόνος πρώτου 10 δεν θα υπολογιστεί για τη σύνταξή σας. Θέλει μία προσοχή και μία συμβουλή. Άρα λοιπόν, εντάξει κύριε Γιώργο. Πριν κάνει οτιδήποτε, συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό. Εντάξει, είναι ειδικό. Εντάξει, εμείς φιλικά. Αυτά λοιπόν, κύριε Γιώργο. Μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στην Αγία Παρασκευή. Τον κύριο Κωνσταντίνο να ακούσουμε. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, συνονόματε. Γεια σας. Μ' ακούει η κυρία Ελένη. Να πάμε στην κυρία Ελένη. Το ίδιο πράγμα. Τι Κωνσταντίνος, τι Ελένη, τι ίδια. Μας είπανε. Κυρία Ελένη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Επίσης. Με υγεία, φώτιση και ενημέρωση. Να επισημάνω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εκπομπή σας που φέρνετε τον κύριο καθηγητή και μας μιλάει κάθε Κυριακή και μας ενημερώνει. Δεν θέλω να καθυστερώ. Να ρωτήσω το εξής. Από όσο γνωρίζω, με κάποια πρόσφατη απόφαση Ολομέλειας του Ελεκτικού Συνεδρίου επιδικάστηκε το ποσό των 42.000 ευρώ σε συνταξιούχο δικαστικό με τόκο, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στο 6% για την εισφορά αλληλεγγύης. Και θέλω να ρωτήσω εάν οι υπόλοιποι αδικημένοι συνταξιούχοι όλων των άλλων ταμείων μπορούν να ελπίζουν. Μπορούμε να ελπίζουμε εμείς σε κάτι? Έβαλε ένα θέμα η κυρία Λένη. Έβαλε ένα ωραίο θέμα η κυρία Λένη και την ευχαριστώ. Σήμερα σας στείλαμε ένα μήνυμα ότι προχθές μία απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έδωσε για μία πενταετία σε δικαστικό τα δικαιούται. Θα πάρουν και βουλευτές, γιατί όταν παίρνουν οι δικαστές, παίρνουν και οι βουλευτές. 42.000 με τόκο για μία πενταετία πίσω. Και λέω, εμείς έχουμε δικάσει και ξέρετε, μας παίρνει ο κόσμος και χαίρομαι που το βάζει η κυρία Ελένη, στην αντίθεση. Διότι ενώ έχουν βγει αποφάσεις, και καλώς λέμε εμείς, που δικαιώνουν δικαστές και παίρνουν πολλά χρήματα, η απόφαση για τους χαμηλούς συνταξίουχους, που τη δικάσαμε πριν ένα χρόνο ακριβώς. Κύριε Χαρδαβέλα, 15/1/21 ζητήσαμε από το Συμβούλιο Επικρατείας να δούμε αν δικαιούνται τα δώρα τους οι χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν τα έδωσε η κυβέρνηση με το 11 των αναδρομικών. Λέω, πολύ καλά το παρατήρησε εφιώς η κυρία Ελένη, η αντίθεση. Να επιδικάζουν τα δικαστήρια και πολύ γρήγορα δεκάδες χιλιάδες
σε ανθρώπους που τα διεξεδίκησαν κλπ, αλλά να αργούν τόσο πολύ οι αποφάσεις για χαμηλοσυνταξίους. Ναι. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ, μας βλέπουν και δικαστές, τουλάχιστον το Συμβούλιο Επικρατείας, να δώσει μία λύση και να βγάλει γρήγορα την απόφαση, όπως και μία άλλη απόφαση για τις τριετίες του ιδιωτικού τομέα. Για 2,5 χρόνια, κύριε Χαραβέλα, έχει δικαστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας αν δικαιούνται τριετίες οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, οι εργάτες κυρίως. Και για 2,5 χρόνια δεν έχει βγει ακόμα απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, αυτά ήταν. Όχι, ωραίο ερώτημα. Η αντίθεση. Οι αποφάσεις με τις επιδικάσεις πολλών χιλιάδων και για τους χαμηλοσυνταξίους, ας το κοιτάξουν οι δικαστές, διότι οι απλοί πολίτες το εντοπίζουν, κύριε Χαρδαβέλα. Κύριε Ελένη, ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Έτσι, πολύ σωστά. Ήταν μια απάντηση πολύ ενδιαφέρουσα. Πάμε στο Κερατσίνη με την, να ακούσουμε την κυρία Κυριακή. Καλησπέρα, κυρία Κυριακή, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, καλή χρονιά, υγεία. Γεια σας. Να έχω μια πολύ καλή χρονιά, εύχομαι. Ναι. Καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω για τις ανασφάλειες υπερήλικης, αν και έχω ακούσει πιο πριν. Αν δικαιούταν να πάρουν τα 250 ευρώ που έδινε η κυβέρνηση. Κυρία Κυριακή, τις 31 του μηνός Δεκεμβρίου κατευλήθησαν σε 630.000 χάμηλους συνταξιούχους που είχαν μέχρι 600 ευρώ σύνταξη, που είχαν μέχρι 7.200 ατομικό εισόδημα, 14.400 οικογενειακό και ακίνητη υπερουσία που να μην ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Πολλοί συνταξιούχοι, θα σας πω, πολλοί συνταξιούχοι νόμιζαν ότι με το κριτήριο να έχουν μόνο μέχρι 600 ευρώ σύνταξη θα έπαιρναν το επίδομα. Αλλά η κυβέρνηση δυστυχώς, και εμείς το καυτηριάσαμε και από την εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα και με ανακοινώσεις σε ΕΝΙΠΕΚ της Επιστημονικής μας Ένωσης, ότι έπρεπε να βάλει ένα κριτήριο. Βάζοντας τα άλλα κριτήρια που λειτουργήσαν ως κόφτες, έκοψε από 200.000 χαμηλούς συνταξιούχους το 250. Διότι κάποιοι για κάποια ευρώ ξεπερνούσαν το ατομικό εισόδημα. 111 επίδομα έπαιρνε. Έτσι, έτσι. Κάποιοι για κάποια ευρώ ξεπέρασαν το οικογενειακό εισόδημα και την περιουσία. Είναι μια αδικία. Να σας πω τούτο. Παρακαλώ πολύ, έχει ανοίξει μια πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ μέχρι τις 20 Ιανουαρίου να υποβάλλετε ένσταση. Απλή μπαίνετε και σας καθοδηγεί. Να πείτε ότι ενίσταμε, παρακαλώ να μην χορηγήσετε, αλλά θα πείτε και ποια είναι η περιουσία σας, έτσι λέει ο νόμος, ποιο είναι το ατομικό εισόδημα και το ύψος της σύνταξης και το επίδομα. Μήπως ο ΕΦΚΑ έκανε λάθος και παρανόμως ή από λάθος τους δεν κατέβαλαν ενώ έπρεπε να το πάρετε. Άλλο τίποτε δεν υπάρχει, ούτε δικαστήρια θα πάτε, ούτε να πάτε αλλού, θα κάνετε, αν πράγματι πληρείτε τις προϋποθέσεις, την ένσταση που υπάρχει πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ και θα περιμένετε την απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση, κυρία Κυριακή. Να αποφύγετε όλα τα άλλα, γιατί είναι μια ταλαιπωρία που θα δείτε. Ταλαιπωρία και έξοδα. Και πάμε στον Πειραιά, στην κυρία Μαρία. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλο. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρία. Χρόνια πολλά. Να σας κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Μέχρι το 2013, μάλλον το 2013, συμπλήρωσε 25 χρόνια ΤΕΒΕ και 2 χρόνια πριν από το ΤΕΒΕ ΙΚΑ. Μετά το 2013 παίρνω τη σύνταξη του συζύγου. Είμαι τώρα 63 χρονών. Θα ήθελα να με βοηθήσετε και να μου πείτε πότε πρέπει να ξεκινήσω εγώ τη διαδικασία για τη δική μου τη σύνταξη. Τι θα γίνει με τη σύνταξη του συζύγου. Εσείς δεν μπορείτε να έχετε συμπληρώσει να πάρετε τη δική σας σύνταξη στα 67. Κατάλαβα ότι το δεύτερο ταμείο σας είναι το ΤΕΒΕ. Το δεύτερο ταμείο είναι το ΤΕΒΕ. Μάλιστα. Ναι. Επειδή το δεύτερο ταμείο είναι το ΤΕΒΕ, θα πάρετε στα 67... εφόσον συμπληρώνετε και το ΤΕΒΕ και το προηγούμενο ΙΚΑ 15 χρόνια. Πού συμπληρώνετε? Συμπληρώνω το ΤΕΒΕ είναι 25 χρόνια και άριστα, το ΙΚΑ είναι 2 χρόνια. Στα 67 λοιπόν θα πάρετε τη σύνταξη.
Θα πάρετε τη δική σας. Στα 67 θα έχετε τη δυνατότητα, κυρία Μαρία, να επιλέξετε τη μεγαλύτερα από τις δύο συντάξεις, τη δική σας ή του αημής του συζύγου. Μάλιστα. Θα δηλώσετε ποια θέλετε να κρατήσετε και από την άλλη, για μία τριετία θα πάρετε το 70% της σύνταξης που θα αφήσω και μετά τη λήξη της τριετίας, επειδή έχετε σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, κυρία Μαρία, θα πέσει στο 50% η σύνταξη. Άρα λοιπόν, εσείς και αν ισχύσει η εγκύκλειος που σε ερώτηση του κυρίου Χαρδεβέλα απήντησα ότι η περικοπή της μία εθνική σύνταξη εκ των δύο που θα πάρετε εσείς αφορά τους νέους συνταξιούχους, εύχομαι να μην ισχύσει αυτή η βάρβαρη εγκύκλειος και να ανακληθεί αύριο κιόλας, αύριο, εσείς θα πάρετε όπως εξήγησα τα ποσά, άλλος, αν ισχύσει η εγκύκλειος για τους νέους συνταξιούχους όπως θα είστε κι εσείς, θα έχετε μία μείωση περαιτέρω 30% της σύνταξης, της δεύτερης σύνταξης που θα πάρετε. Άρα λοιπόν, να εύχεστε να μην ισχύσει η εγκύκλειος, να κάνουμε αγώνες και εδώ ο κύριος Καρδαβέλας, να μην ισχύσει σε βάρος αυτών που έχουν δύο μικρές συντάξεις, τη μία εξιδίου δικαιώματος, την άλλη από μεταβίβαση λόγω θανάτου του συζύγου, να μην ισχύσει αυτή η σκληρή εγκύκλειος του κυρίου Τσακλόγλου που ανακοινώθηκε προχτές. Αυτή είναι η απάντηση, κυρία Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Προχωράμε λίγο παρακάτω. Πάμε στο Χαλάνδρη και στην κυρία Ελένη. Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ακούμε. Προηγουμένως ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι έκανε κάποια ερώτηση για τη δεκαετία για την παραγραφή χρεών στον ΕΦΚΑ. Κυρία καθηγητά, θα ήθελα δύο σύντομες διευκρινήσεις. Το πρώτο είναι αν παραγράφονται και οι τόκικοι προσαυξήσεις αυτών των χρόνων, γιατί έχει διπλασιαστεί το ποσό με τις προσαυξήσεις. Παραγράφονται τα πάντα, κεφάλαιο και προσαυξήσεις. Και σύμφωνα με τη λύση που πιέσαμε και εμείς ως Ένωση και εδώ από την εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα, και να έχουν βεβαιωθεί και να έχουν ρυθμιστεί και να εξυπηρετούνται με δόσεις ό,τι είναι το 10 και το 10, το 10 και πίσω, είτε κεφάλαιο είτε προσαυξήσεις, παραγράφονται, αγαπητή κυρία Ελένη. Και ένα δεύτερο θα ήθελα, εφόσον παραγράφεται η δεκαετία, γιατί δεν παραγράφεται και το 11 εφόσον έχει κλείσει η δεκαετία. Γιατί η δεκαετία, το 11, παραγράφεται με το κλείσιμο του 22. Την 1η-1η-23 τα παραγράφεται και το 11. Έτσι μετράνε τις παραγραφές οι νόμοι. Φέτος, το 22, την 1η-1η-22 παραγράφεται το 15, το 10. Το 11 θα παραγραφεί την 1η-1η-23. Βασικά τα 9 χρόνια δηλαδή παραγράφονται. Ναι, είναι και ένα. Το υπολογίζουν, βάλτε τα χεράκια σας, βγαίνουν όπως σας εξήγησα, με τα χεράκια σας. Βάλτε το 22 και πηγαίνετε, βάλτε το 22 και πηγαίνετε 10 πίσω. Κυρία Ελένη, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Καλά, κυρία. Και πάμε στο Μαρούσι, την κυρία Ιωάννα. Καλησπέρα, κυρία Ιωάννα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά και σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Κύριε Μητρόπουλε, μ' ακούτε? Ορίστε. Έχει χαθεί ένα ένσημο από μια καρτέλα των ενσήμων μου από τα παλιά ένσημα. Θα έχω πρόβλημα όταν υποβάλω αίτηση για σύνταξη, όταν μετρηθούν τα ένσημά μου. Με τέτοιες περιπτώσεις τις έχουμε σώσει με υπεύθυνες δηλώσεις και με κατανόηση των υπηρεσιών. Με υπεύθυνη δήλωση. Δηλαδή πρέπει να πάει να κάνει μια υπεύθυνη, ναι, υπεύθυνη δήλωση. Τώρα πρέπει να την κάνω με ή τότε. Με μια περιγραφή τώρα για να το σώσουμε το συντομότερο, να κάνει να εξασφαλίσει και βεβαίως οι υπάλληλοι εκεί δείχνουν και κατανόηση, ναι, και ευαισθησία και λοιπά. Έχουμε δηλαδή λίγα ένσημα, μονάδες εννοώ. Πράγματι το έχουμε σώσει. Για δεκάδες και εκατοντάδες δεν εγγυώμεθα αυτό. Ένα ένσημο. Αλλά για ένα ένσημο θα είναι και αδικία. Παρακαλώ πολύ, μία αίτηση με μία περιγραφή συγκεκριμένη που παρεσχέθη η δουλειά, ότι δεν επιμερίστηκε, δεν καταχωρήθηκε και ζητώ. Και θα βγει υπεύθυνη δήλωση. Και πιστεύω
θα δικαιωθείτε. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Και εμείς στην εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα να βοηθήσουμε. Αυτά, κύριε Ιωάννα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και πάμε στον κύριο Κυριάκο, στον Άγιο Δημήτρη. Καλησπέρα, κύριε Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλησπέρα σας. Δουλεύω από το 1975. Είμαι τώρα, μπήκα στα 61. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη? Στα 62 με 40. Αν είναι... Τα 62 με 40. Τα 62 με 40 είναι βαρέα, κύριε Κυριάκο? Όχι, 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 όχι. Όχι. Στα 60... Δούλευα στο σούπερ μάρκετ. Στα 62 και με 40. Και τώρα δουλεύω θυρωρός. Στα 62 με 40. Αν έχετε παιδιά, πλασματικά χρόνια. Αν έχετε και στρατό... 11... Συγγνώμη, κύριε Μητρόπουλε, το 11 είχα 10.163. Δεν λαμβάνονται αυτά για τους άντρες. Στο ΙΚΑ δεν λαμβάνονται υπόψη για γυναίκες. Άρα λοιπόν είμαι 40 χρόνια 12.000 ένσημα. Μπορεί να έχετε 33 χρόνια ασφάλισης και να αναγνωρίσετε και 7 παιδιών, στρατού, σπουδών, επιδοτούμενη ανεργία, ασθένεια. Μετράτε τα και αν βγαίνετε στα 62, άλλος από τα 62 ως τα 67, όποτε συμπληρώσετε τα 40 χρόνια. Τώρα το 20, το 20 που είχα κάνει καταμέτρηση στο ΙΚΑ, είχα 12.864. Εσείς πάτε φουλ. Τα 60 και μία μέρα κάνετε αίτηση και παίρνετε καλή σύνταξη λόγω της αυξημένης ανταποδοτικότητας. Τη λύση, την κρίσιμη απάντηση μας την είπα, την πληροφορία στο τέλος. Έχετε συμπληρώσει τώρα, άρα το ηλικιακό όριο στα 62 και μία μέρα αίτηση, χωρίς να αναγνωρίσετε, χωρίς να εξαγοράσετε, χωρίς να πληρώσετε, βγαίνετε, τους χαιρετάτε και παίρνετε σύνταξη. Κύριε Χαρδαβέλα. Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι η απάντηση σας ικανοποίησε. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε για σήμερα όμως. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μητρόπουλο που ήταν κοντά μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ, 11.30 με την άλλη εκπομπή και βεβαίως το Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο, 9.30 το βράδυ. Καληνύχτα.